Καλησπέρα σας κύριε Σμαραγδί. Καλησπέρα σας. Κάτι κύριο έπιασαμε. Μια χαρά, το ίδιο ελπίζουμε και εσείς. Όσο είμαι στην Κρήτη, ξέρετε πόσο καλά αισθάνομαι. Ο αέρας αμέσως... Αναγεννιέμαι, το φως. Το φως, οι μυρωδιές. Η ενέργεια η Κρήτη έχει από κάτω κάτι. Αξιοπέραστο. Είστε γέννημα θρέμα κύριε Σμαραγδί του νησιού, αλίμονο. Γέννημα, μέχρι τα 17 μου ήμουν εδώ, αλλά ήταν τόσο καθοριστικά. Πόσο τα βιώματά μας παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Και επειδή εσείς ασχοληθήκατε με πολλά ωραία πράγματα και με τη φωτογραφία για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, αυτός ο τόπος πόσο σας επηρέασε, οι εικόνες που είδατε, όλα αυτά που είπαμε λίγο πριν στη δουλειά σας αυτή. Να κοιτάξτε, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Είχαμε έναν πατέρα ο οποίος τελικά λάθος ήταν εκεί που ήταν. Θα πρέπει να ήταν ένας βαθιά δυνατός μέγας καλλιτέχνης, αλλά δεν εκδηλώθηκε, δεν μπορεί ο γράφτης. Όμως μας εφήσισε πράγματα. Η φιλοσοφία, η στάση ζωής της οικογένειας είναι αυτό που σε καθορίζει, σε επηρεάζει. Και μετά είναι το περιβάλλον. Έτυχε να βρεις κάποιους φίλους στη ζωή σου που μπορούν να σε επηρεάσουν, που να έχουν μια στάση, μια φιλοσοφία. Εκεί που νομίζεις ότι ο γείτονας δεν έχει κάτι να σου πει, μπορεί να σου πει, δεν διαβάζεις ένα βιβλίο του Καπετά Μιχάλη, ίσως κάτι να σου βγάλει σε αυτό που εσύ νομίζεις ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας μας. Σε μένα προσωπικά όταν το έκανα κάτι, γιατί δεν είμαστε τα καλύτερα παιδιά του κόσμου, και όταν του έκανα κάτι, τι έκανε. Μου λέει, α, εσύ θέλεις τιμωρία. Διάβασε λοιπόν 10 σελίδες από την αρχή. Και έλα μεθαύρο να μου πεις τι κατάλαβες. Κοιτάξτε όμως πόσο καθοριστικό ήταν. Ναι. Και πρωτότυπη τιμωρία αλήθεια είναι για ένα παιδί. Μα ήταν τιμωρία τελικά. Ναι, εντός εισαγωγικών. Ναι. Και μια οικογένεια που ακολουθήσατε βήματα καλλιτεχνικά. Και ο αδελφός σας. Επίσης, στην κινηματογραφία... Ξέρετε το Γιάννη. Ναι, το Γιάννη Σμαραγδί, στη κινηματογραφία βεβαίως, σε ένα άλλο πεδίο, τον συνδράμεται όμως με τη δική σας την οπτική. Ασχοληθήκατε επαγγελματικά με τη φωτογραφία, είχατε πάρει μαθήματα ζωγραφικής βεβαίως, αποφασίσατε να ανοιχτείτε, τα λέμε έτσι πολύ συνοπτικά δύο κουβέντες για τους φίλους που μας ακούν. Αποφασίσατε να φωτογραφίσετε τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ακριβώς. Ταξιδέψατε πολύ για αυτούς τους ωραίους λόγους. Τι αποκομίσατε κύριε Σμαραγδί? Από αυτά τα ταξίδια. Ήταν ρεαλιστικά. Νομίζω ότι ένας ευαίσθητος άνθρωπος ταξιδεύει ταυτόχρονα και με το σώμα του και με την ψυχή του. Σοφή κουβέντα. Και εκεί που βρίσκεσαι μακριά, πάλι το μυαλό σου πλάθει αυτό που βλέπει και το μεταπλάθει. Η αλήθεια είναι ότι οι επιρροές σε αυτό το πράγμα, ναι, όταν πηγαίνεις σε ένα άλλο τόπο, στην ελληνική στόφα, το ελληνικό χαρακτήρα, το ταπεραμέντο το ελληνικό, και πας σε ένα άλλο πολιτισμό και λες, ωραία όλα αυτά, αλλά κοίταξε και μια άλλη άποψη της ζωής, δες ότι αυτοί οι άνθρωποι πώς χρησιμοποιούν το λόγο, κοίταξε αυτό το φως που εσύ μέχρι στιγμής είχες σαν πρότυπο, το κριτικό φως, καθοριστικό πράγμα για μας, για όλους τους μαραδίδες, 4 τέτοια. Οι τρεις ασχοληθήκαμε με τον κινηματογράφο. Μας έφυγε ο μικρότερος, ο οποίος τραγούσε μέχρι πρόσφατα τις ταινίες του Γιάννη του Σμαραγδί. Ένας άριστος καλλιτέχνης, μας έφυγε νωρίς. Όπου οι τρεις που ασχοληθήκαμε λοιπόν είχαν μια οπτική ματιά που όλος τυχαίως, αφού περάσαν τα χρόνια, συνειδητοποιήσαμε ότι ταυτιζόμαστε ως προς την εικόνα, λέμε. Ως προς τη στάση μας απέναντι στα πράγματα. Τα οποία τα κάναμε εικόνα. Άρα λοιπόν, όταν ταξιδεύεις. Πλουτίζεις, είναι γνωστό αυτό, δεν λέω τίποτα καινούριο, τις γνώσεις σου σε πράγματα που μέχρι τώρα τα θεωρούσες μόνο τα δικά σου δεδομένα. Ανοίγει λοιπόν, ανοίγει το μυαλό, ανοίγουν τους ορίζοντες σου, τα ταξίδια. Μεγάλη υπόθεση. Και μετά κάτσε κάτω και σκέψου και βγάλε ένα τρίτο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η τέχνη.
Επειδή είπατε για το φως, για το φως της Κρήτης και το φως της χώρας μας, αλλά ειδικά εδώ προς τα νότια της χώρας, που είναι έτσι καθολικό, είναι σαρωτικό, εκμηδενίζει από την έντασή του. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό σε σχέση με τις άλλες περιοχές και τα ταξίδια που κάνατε και στα Βαλκάνια και σε άλλες και μακρινότερες περιοχές, και έπρεπε έτσι να ζυγιάσετε αλλιώς το φως? Θα σας πω πώς το χαρακτηρίζω εγώ το κριτικό φως. Γιατί πραγματικά η ίδια η Ελλάδα από τη μια ανάκριση στην άλλη έχει μια διαφορά. Όχι τεράστια και μεγάλες αποκλίσεις, αλλά το φως της Κρήτης είναι αυτό που θα το έλεγα αντρίκιο. Είναι αυτό. Όταν βγαίνει, βγαίνει. Κοιτάξτε, σήμερα έχει μια τέτοια μέρα. Μια τέτοια μέρα που ανέπνεες και γέμιζες από ζωή. Μπορεί να έχεις τα μύρια όσα προβλήματα. Υγεία, οικονομικά, έχουμε όλοι αυτό το καιρό και ποιος δεν έχει. Και βγαίνεις έξω και λες, α, αξίζει όμως που ζω. Αυτό πώς μετουσιώνεται όμως σε τέχνη? Αυτή η σκληρότητα που έχει, αυτή η ευθύτητα, δεν είναι και τυχαίο που έχουμε και τέτοιους χαρακτήρες στην Κρήτη. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να σας το πω πάρα πολύ με λόγια, να σας περιγράψω τι είναι μια εικόνα ή τι είναι το φως. Βγείτε έξω μια ηλιόλουστη μέρα, εκτός από νοτιά που λέμε εμείς στην Κρήτη, εκτός από νοτιά, ανάθεμάτων, τι καιρός αυτός που σ' αρρωσταίνει, και έξω με ένα ελαφρύ βοριαδάκι. Είναι άλλο φως. Πώς άλλο από τη Βόρεια Ελλάδα? Στη Βόρεια Ελλάδα περιπέζει. Κλαίει και γελάει και έχει και λίγη ώρα που έχει την ηλιοφάνεια αυτή. Μετά από λίγο θα σκοτεινιάσει. Εμείς εδώ μπορεί να έχεις 10 μέρες ένα φως που να τσακίζει κόκαλα. Αυτή η σκληρή σκιά δηλαδή στο βράχο. Αυτό το σκληρό πράγμα. Έρχεσαι κάποια στιγμή και λες, αυτό είναι τέχνη? Και δεν είναι, πώς μπορώ να το κάνω εγώ τέχνη? Αν πας στη θάλασσα, από τα δικά μας τα μέρη εκεί, τα μεσοωρινά του Ψιλωρίτη, έχει ένα άλλο φως από αυτό που έχω εμείς εδώ κάτω, καμπίση. Έχει μια σκληρότητα, είναι πιο κοντά στο Θεό. Είναι πιο κοντά στον ουρανό, που αυτό ονομάζουμε ουρανό. Έχει φύγει λοιπόν από την αχλή της πεδιάδας. Δεν έχετε βρεθεί ποτέ σε ένα βουνό να δείτε από κάτω θολά τα πράγματα και όλα γύρω σας να είναι λάμπουνε? Ναι, η διαφορά της αίσθησης και της καθαρότητας. Ναι. Φεύγοντας λοιπόν από την Κρήτη και την Ελλάδα, κύριε Σμαραγδί, πηγαίνετε μας λίγο στη Συρία, σε μια εποχή ναι, βέβαια που η Συρία δεν έμοιαζε καθόλου δυστυχώς σήμερα με την εικόνα που βλέπουμε. Καμία σχέση. Οφείλω όμως πριν κάνουμε όλο αυτό ναι, να σας πω τι πρόκειται, γιατί πρόκειται. Αύριο θα παρουσιάσω ένα λεύκωμα, το έκανα το 2004. Φωτογραφίες είναι δικές μου και κάποιοι άνθρωποι έχουν μοχθήσει πέραν από μένα για να γίνει αυτό. Και με μεγάλο κόπο. Τα κείμενα τα έχει γράψει μια κυρία, εξαιρετική κυρία φιλόλογος, η Τέτη, η Παλαιοθοδόρου, τη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά, γιατί είναι δίγλωσσο, ένα λεύκομα μεγάλων διαστάσεων, με πάρα πολλές σελίδες. Είναι πόνος για να βγει αυτό το πράγμα. Και όχι για να κάνουμε απλά μια απεικόνηση, αλλά για να καταθέσεις κάτι. Είχα λοιπόν τη Μυρτώ τη Σμαραγδί, η οποία το μετουσίασε. Όλος τυχαίως είναι κόρη μου και ζει εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ έχω την ατυχία να ζω στην Αθήνα. Αυτή όμως έχει την τύχη να ζει εδώ. Την διεύθυνση παραγωγή την έκανε η Άννα Σμαραγδί. Μη μου πείτε τίποτα ότι είναι οικογενειακή υπόθεση, διότι θα συμφωνήσω. Η Άννα Σμαραγδί λοιπόν το έχει κάνει αυτά. Και ο εκδοτικός οίκος. Μιλάτε την ίδια γλώσσα όμως, ναι, σημαίνει ότι συνεννοείστε στο να κάνετε ένα πράγμα καλό. Ναι. Παραδείγματος χάρη για να κάνω τη ζικουλιά που έχω κάνει ένα άλλο λεύκομα. Το έκανα 4 χρόνια για να το παράξω. Είχα μαζί μου την Άννα τη Σμαραγδί, η οποία τώρα ζει στην Αυστραλία, ένα εξαιρετικά έξυπνο παιδί, τη μάνα τη μια δηλαδή. Και γυρίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που κάνουμε εμείς πάντα για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Κάνουμε μια αναζήτηση, την οποία στον κινηματογράφο την ονομάζουμε, γιατί αυτό έχω σπουδάσει. Το λέμε ρεπεράζ. Ήρθαμε λοιπόν για να δούμε τα καζάνια.
και κάναμε 3.732 χιλιόμετρα μόνο για να δούμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για να κάνεις τη Συρία, mm-hmm. που είναι 10 Ελλάδες όσο φάνηκε, με πολλούς πολιτισμούς. Εν τη περιπτώσει, πρόκειται λοιπόν για ένα λεύκομα που αυτός ο εκδότης να είναι καλά. Ο κύριος Παπαζήσης που το αγκάλιασε και του κόστησε αυτό το πράγμα μέσα σε αυτή την κρίση για να βγάλει αυτό το πράγμα είναι επίπονο. Εν τη περιπτώσει, πρόκειται λοιπόν για ένα λεύκομα, φωτογραφικό λεύκομα. Η Συρία λοιπόν για μένα δεν ήταν ένας τόπος τουριστικός ή να πάρω τη φωτογραφική μηχανή να κάνω μερικές έξυπνες φωτογραφίες ή κάποιες που να έχουν κάτι τέχνη για να δείξουμε ότι κάνουμε τέχνη. Όταν βρεθεί στη Συρία, όπως βρέθηκα εγώ, και δεν πήγα για να κάνω το λεύκομα. Πήγα με τους μαθητές μου από τη σχολή, κάναμε ένα γκρουπ με στόχο να γνωρίσουμε τον τόπο που γεννήθηκε ο πολιτισμός, στη Μεσοποταμία, δίπλα από τον Εφράτη. Να κάνουμε λοιπόν τη διαδρομή αυτή, διαβάζοντας τη διαδρομή Καβάφη, ο οποίος αναφέρεται για αυτόν τον ελληνισμό, για αυτόν τον τόπο, για αυτόν τον πολιτισμό, γιατί δεν ήταν ένας. Και πήγαμε λοιπόν προς τα εκεί να ανακαλύψουμε και εμείς τη Συρία, το πολιτιστικό της κομμάτι και την ιστορία της, γιατί στην πραγματικότητα εκεί ανακαλύφθηκε ο τροχός. Εκεί γράφτηκε η πρώτη γραφή. Έχουμε από την Ουγγαρίτη μια περιοχή που την έπιασε στα χέρια μου αυτή τη γραφή. Ένας πυλός που γράφει κάτι ως αφάβητο λοιπόν στην Ουγγαρίτη. 1600 χρόνια π.Χ. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολιτισμό που σε συγκινεί. Υπάρχουν περιοχές όπου μιλάνε ακόμα αραμαϊκά, έτσι, στην σκριτικά, περιοχή της Μαλούλα. Ναι. Η Μαλούλα, ναι, 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 ναι. Έχω πάει εκεί, τους γνώρισα τους ανθρώπους, είδα σταυρό εκεί, είδα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένας τόπος που πάλεται από πάρα πολλά πράγματα. Οι φωτογραφίες λοιπόν, κύριε Σμαραγδί, έχουν το χρώμα αυτό, το ξεχωριστό τους ανθρώπους μιας περίοδου, γιατί πήγατε το 2004, που τίποτα ίσως δεν προμήνυε, ή τουλάχιστον για μας που δεν είχαμε άμεση επαφή και δεν γνωρίζαμε τις εξελίξεις, δεν προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε. Όχι, όμως υπόβοσχε. Εάν μιλούσες λοιπόν με τους νέους εκεί, τους Σύριους εκείνης της εποχής, δεν ξέρω ποιος θα επικρατήσει. Τι επικρατήσει, ρε παιδιά. Εδώ, ξέρεις, υπάρχουν τάσεις. Αναπτύσσεται, εμείς είμαστε ήσυχοι, είμαστε μια χαρά με αυτό που έχουμε. Θεωρείται δημοκρατία, αλλά πετούσα διάφορες φήνες, έτσι. Ξέρεις, με τη ματιά του Ευρωπαίου και τα. Και λέει, καλά είμαστε. Μη σκαλίζουμε περισσότερο τα πράγματα. Διότι είναι ρευστά. Νέοι τα λέγανε αυτά. Ναι. Είχανε μεγαλώσει. Ναι. Είχαν μεγαλώσει όμως και σε συνθήκες, επειδή έχει τύχει να βρεθώ εκεί, όταν υπάρχει και μια, εμείς μπορεί να το αποκαλούμε πλήση εγκεφάλου, αλλά ήταν στην καθημερινότητά τους, ας πούμε, να βλέπεις το πορτρέτο του Σύριου Προέδρου, όπου και αν πας, πάνω από το κεφάλι σου, αποδέχεσαι κάποια πράγματα και λες καλά είναι έτσι, τι να ψάξω περισσότερο. Πολλοί αυτά μου λέγανε, έτσι όπως θα λέτε. Όμως, όταν πάρεις τη φωτογραφική σου μηχανή για να βγεις πιο εκεί, γιατί δεν πήγα τυχαία, δεν πήρα μια μηχανή και άρχισα να ψάχνω, πήγαμε με πρόγραμμα. Η κυρία Καραπηδάκη, πατριώτησά μας, έτυχε αρχαιολόγος, με την κυρία Μωραήτου, με βοηθήσανε πάρα πολύ για να ανοίξουν τις πόρτες, για να περάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους εκεί. Χρειαζόσουν άδεια από το παλάτι. Ξέρετε ποιος μου έδωσε, ποιος άνοιξε την πόρτα κατά βάση για να κάνω τη Συρία? Ο μακαριστός, ο Χριστόδουλος. Γιατί έβλεπε εκεί ένα ελληνισμό, έχει μια μεγάλη ιστορία. Ήταν σαν πολιτικός, δεν ήταν ένας παπάς. Ήταν πνευματικός. Ήταν πέραν από αυτό. Δεν ευτυχήσαμε να το δούμε στην ανάπτυξη, να αναπτύσσεται στην Ελλάδα για να δούμε τι άλλο θα έκανε. Ο οποίος μου λέει, πήγαινε να κάνεις αυτό γιατί εκεί υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα, έχουμε μια βαθιά ιστορία. Αλλά ποιοι άνθρωποι θα ανοίγανε να δώσουν άδεια φωτογραφίσεις, να μπει στο μουσείο? Και δώσαμε μάχη, διότι λέγανε εκεί η διευθύντρια στο μουσείο, καλά αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία, μια εξαιρετική ιστορία είναι, διότι
ενώ φωτογραφίζομαι, προσπαθούμε να φωτογραφίζομαι στο μουσείο και στείναμε το στούντιο. Εννοείται στο μουσείο στη Δαμασκό, σε άλλο. Στο αρχαιολογικό μουσείο τη Δαμασκού. Εκεί που είναι και η πρώτη γραφή τη Ουγγαρίτ, που είναι ολοκληρωμένη, γιατί και εμεί εδώ έχουμε και παλαιότερα δείγματα γραφή. Εκείνη όμω είναι μια αλφάβητο ολοκληρωμένη. Καταλαβαίνετε, γιατί έχει μια σημασία. Πολύ παλαιότερα είχαμε και εμεί δείγματα γραφή. Αλλά δεν έχουμε κάτι ολοκληρωμένο. Δεν έχουμε μια γλώσσα. Εν διάθετη περιπτώσει, δεν είναι τώρα στιγμή να μιλάμε αν ο Μέγα Αλέξανδρος επηρέασε, ας πούμε, ή έκανε πράγματα εκεί και τα λοιπά, ή άνοιξε ένα καινούριο κόσμο που είναι αλήθεια. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν στη Δαμασκό, στο μουσείο, εμείς προσπαθούμε να στήσουμε ένα στούντιο. Αλλά ήταν αρνητική η διευθύντρια. Ήρθαν οι Ευρωπαίοι, ήταν εδώ πέρα, τα βγήκαν τζάμπα, αρχιφωτογραφίστε, δεν πάνε να έχετε άδειες από το παλάτι. Μα ενδιαφέρει μας αυτά. Κυρία Καραπηδάκη, η κυρία μου, είτε, ας πούμε, αρχαιολόγοι, εκείνοι συνάδελφοι, υποτίθεται, με μια επιμονή. Είπανε, μα ελάτε να δείτε τι κάνουν οι άνθρωποι. Ήρθε λοιπόν η διευθύντρια εκεί που στείναμε το στούντιο, με τους βοηθούς μου που ήταν η Άννα Ισμαραβή και ο Μάκης ο κληρονόμος. Κάναμε λοιπόν το εξής, εκεί που στείναμε αυτά τα πράγματα, είμαστε με άσπρα γάντια και περιμένουμε να μας δώσουν την άδεια να ανοίξουν τις προθήκες, απλώς να ακουμπήσουμε τα ιερά αυτά αντικείμενα, τα αρχαία αυτά αντικείμενα. Αλλά για να μην τα μολύνουμε, φοράμε και οι τρεις άσπρα γάντια. Και είπε η διευθύντρια, α, ναι, αν είναι έτσι, δώστε στους Έλληνες, στους Γιουνάν. Μας αγαπάνε οι Σύριοι, πρέπει να το πούμε αυτό. Η Μέση Ανατολή, έτσι. Ένα εκπληκτικό όνομα, καταπληκτικό. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις σελίδες του Λευκώματος, κύριε Σμαραγδί, ο άνθρωπος, αυτός που θα το ξεφυλίσει, θα μπορέσει να δει ένα μέρος του λαού αυτού. Πριν έτσι. Αυτό ήταν μια συγκυρία. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω καθόλου γι' αυτό. Δεν ήταν πρόθεση να γίνει αυτό. Απλώς σέβεσαι ένα πολιτισμό, σηκώνει τη φωτογραφική σου μηχανή και δεν κάνει εξυπνάδες. Το τέτοιο έργο σου επιβάλλεται. Είσαι αποστασιοποιημένος και πολύ μικρός, μάλιστα από πολύ χαμηλά. Ναι. Καταλάβατε, αυτό έκανα. Και οι συγκυρίες το έφεραν έτσι που δεν θα ήθελα. Να βγει στην επικαιρότητα αυτό το πράγμα στους αδερφούς μας. Γιατί αδερφοί έχουμε αντιδάνεια και στη γλώσσα και παντού. Είναι αδέρφια μας, στην ίδια θάλασσα βρεχόμαστε. Πηγαίνετε στην... Όχι, απλά πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Μακάρι να είχαμε περισσότερο ραδιοφωνικό χρόνο. Εσείς φωτογραφίζοντας, κύριε Σμαραγδί, και τη φωτογράφηση που κάνατε εκεί στη Συρία, μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια φράση που είχε πει ο Ανρί Καρτία Μπρεσόν, ένας από τους πολύ σημαντικούς φωτογράφους του περασμένου αιώνα, ότι να φωτογραφίζεις σημαίνει να βάζεις στην ίδια ευθεία το μυαλό, το μάτι και το χέρι. Και ήταν και ως πατέρας του φωτορεπορτάζ, επειδή κατέγραψε τις πολύ σημαντικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Ξέρει και να φωτίζει αυτό. Ναι, ήταν ένας μάστορας. Είναι αυτό που ισχύει και για σας, όντως μυαλό, μάτι και χέρι. Και γνώση εδώ. Και γνώση. Κάτσε να διαβάσει για να πας σε έναν τόπο. Όταν θες να κάνεις τέτοια θέματα, δεν πας απληροφόρητος, δεν πας αγράμματος. Εδώ μπαίνει και μια άλλη διάσταση. Πρέπει να είσαι ενημερωμένος για να το κάνεις. Όχι στα τυφλά λοιπόν. Όχι. Εσείς ως δημοσιογράφος τι θα κάνατε. Πρώτα δεν μελετάτε ένα θέμα και μετά πάτε να το... Κάνετε οτιδήποτε. Να το μετουσιώσετε, να το κάνετε τέχνη, να το κάνετε αντικείμενο, να το κάνετε ιδέα, να το κάνετε σύγγραμμα. Έτσι λοιπόν, η Συρία δεν πρέπει να την περάσει. Κανένας δεν πρέπει να τη σεβαστεί, δεν πρέπει να την περάσει ελαφριά. Ένα ταξίδι λοιπόν πίσω στο χρόνο για πράγματα που υπήρξαν και που δεν υπάρχουν πια. Δυστυχώς, μένουν σε όσους μπόρεσαν να τα δουν. Οι κάτοικοι σίγουρα έχουν τις δικές τους τις μνήμες εκεί, αλλά αυτές οι εικόνες να ταξιδέψουν και αλλού. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σμαραγδί, για τη συνομιλία που είχαμε.
Ωραίες φωτογραφίες και ωραίες εικόνες με μηνύματα να συνεχίσετε να τραβάτε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό σας βράδυ.